Να επανέλθω στο σημερινό μου καλεσμένο, τον κύριο Κώστα Μαρινάκη, πρόεδρο του Ελληνοσουηδικού Επιμελητηρίου και της εταιρείας Oriflame. Κύριε Μαρινάκη, είχαμε μείνει στο θέμα των προοπτικών των ελληνοσουηδικών σχέσεων. Υπήρξε πρόσφατα από 7 επιμελητήρια μία πρόταση για την έξοδο της χώρας από την ύφεση και τον δρόμο προς την ανάπτυξη. Πιστεύετε τελικά ότι μπορεί να επέλθει αυτή η ανάπτυξη και η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας? Θα σας πω και κάτι το οποίο εμένα τουλάχιστον με εμπνέει και μου δίνει αισιοδοξία για το μέλλον, ότι και η Σουηδία που σήμερα είναι role model για πάρα πολλές οικονομίες, σε πάρα πολλούς τομείς και όχι μόνο στην οικονομία, για πάρα πολλές χώρες, βρέθηκε στην ίδια ακριβώς κατάσταση που βρισκόμαστε εμείς τώρα, το 1990, στις αρχές του 1990. Και καταφέρανε να αναστρέψουν το κλίμα και η Σουηδία σήμερα να είναι μία από τις χώρες τις περισσότερο αναπτυσσόμενες και σαφώς μοντέλο λειτουργίας για πάρα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Άρα ναι, υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα κάτω από προϋποθέσεις. Το λέγαμε μάλιστα χαρακτηριστικά και στο διάλειμμα μας. Μου το λέγατε ότι το 1999 βρέθηκε, αν δεν κάνω λάθος, η Σουηδία στην ίδια κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα. Στις αρχές του 90. Το 90. Στις αρχές του 90. Όπου το χρηματοπιστωτικό σύστημα κατέρευσε, η αξιοπιστία της χώρας κατέρευσε. Αλλά εκεί βρεθήκαν πραγματικά αξιόλογοι πολιτικοί, οι οποίοι πήραν τα πράγματα στα χέρια τους, αλλάξανε δραστικά τη δημόσια διοίκηση, η οποία είναι το μεγαλύτερα προβλήματα σήμερα, το φορολογικό σύστημα, την κοινωνική πολιτική, το δημόσιο τομέα και φτάσανε να είναι σήμερα αυτοί που είναι με ένα κοινωνικό κράτος το οποίο θα ζήλευε οποιαδήποτε χώρα και σαφώς με μια εξωστρεφή οικονομία, με πολυεθνικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο και με ένα κοινό, με ένα πληθυσμό οι οποίοι ευημερούν και νομίζω αυτή τη στιγμή, το λέγαμε και στο διάλειμμα, ότι πάρα πολλοί Έλληνες θα θέλανε να βρίσκονται στη Σουηδία αυτή τη στιγμή, στις σκανδιναβικές χώρες και να ζουν και να δουλεύουν εκεί. Μάλιστα. Τώρα σχετικά με το μέλλον είπαμε και νωρίτερα ότι εφόσον δεν υπάρξει κυβέρνηση, δεν υπάρξει μια αλλαγή του φορολογικού συστήματος της χώρας και δει βέβαια και τον απεγκλωβισμό από αυτό το σύστημα γραφειοκρατίας που επικρατεί, οι Σουηδοί δεν θα έρθουν να κάνουν επενδύσεις. Φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο οι Σουηδοί. Φαντάζομαι ότι αυτό ισχύει για ολόκληρο τον κόσμο. Αν μπείτε στη θέση του οποιοδήποτε επενδυτή και εσείς αν είχατε χρήματα και θα θέλατε να επενδύσετε με απότερο σκοπό το κέρδος, αν θέλετε, και την εξασφάλιση των μετόχων σας, σίγουρα δεν θα διαλέγατε ένα περιβάλλον όπως είναι η Ελλάδα. Τόσο απλό είναι το θέμα. Πιστεύω ότι πρέπει να δούμε την Ελλάδα, και ήταν κάτι το οποίο είπα και σε αυτή τη συνέντευξη τύπου που κάναμε, τα 7 μεγαλύτερα επιμελητήρια με αυτή τη δέσμη 10 μέτρων προς τους πολιτικούς αρχηγούς, είναι ότι πρέπει να δούμε επιτέλους την Ελλάδα σαν μια εταιρεία, η οποία είναι παθογενή σήμερα και ζημιογόνα, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την εταιρεία βιώσιμη, μακροπρόθεσμα και κερδοφόρα. Μην ξεχνάμε ότι οι μέτοχοι αυτής της εταιρείας είμαστε όλοι εμείς οι Έλληνες. Εάν αυτή η εταιρεία λοιπόν πάει καλύτερα, όλοι εμείς σαν μέτοχοι αυτής της χώρας, αυτής της εταιρείας, θα μπορέσουμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο. Είναι πάρα πολύ βασικό να το δούμε έτσι απλά. Και δεν πρέπει να υπάρχουν αντιπαλότητες, πρέπει να υπάρχει συνέργεια για την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Για να τη δούμε αυτή τη συνέργεια, γιατί εδώ βλέπουμε ότι πάμε από μέρα σε μέρα, από σύσκεψη σε σύσκεψη και δεν υπάρχει καμία συνεργασία και σύνεση, όπως φαίνεται. Τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο. Είναι θλιβερό αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Και βλέπετε ότι τα προβλήματα δεν είναι επί προγραμμάτων, γιατί λίγο πολύ όλοι συγκλίνουν και πιστεύω πως όλοι μας συγκλίνουμε, ότι χρειάζεται μια αναδιαπραγμάτευση αυτού του μνημονίου. Όταν το μνημόνιο χρειάστηκε να το υπογράψουμε μέσα σε λίγες μέρες, χωρίς καλά-καλά να το έχουν διαβάσει περισσότεροι πολιτικοί, έτσι, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν τροτά σημεία τα οποία θα έπρεπε να διαφοροποιήσουμε. Αυτό είναι ένα. Και όλοι λίγο πολύ συμφωνούν. Όλοι όμως αναλογίζονται το πολιτικό κόστος και βλέπετε ότι δεν μπορούμε να καθίσουμε ένα τραπέζι για το καλό της Ελλάδος και όχι για το πολιτικό καλό του καθενός, να βρούνε μία λύση και να προχωρήσουμε μπροστά. Και αυτό είναι το θλιβερό, αν θέλετε, της όλης υπόθεσης. Το πολιτικό μας σύστημα και η πολιτική μας. Μάλιστα.
Λοιπόν, ας αφήσουμε τώρα την κατάσταση στην πολιτική, στην χώρα αυτή και βέβαια εν ώψη όλων αυτών των άσχημων εξελίξεων που βιώνουμε όλοι καθημερινά και ας περάσουμε σε μια εταιρεία, την Oriflame, σουηδική εταιρεία, με αγαπημένο μου θέμα τα καλλιντικά και όχι μόνο. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο πώς θα πάτε αυτό τον καιρό. Γιατί βλέπουμε ότι τουλάχιστον οι ελληνικές επιχειρήσεις μία κλείνει μετά την άλλη, ειδικά οι μικρομεσαίες. Βλέπετε και χαμογελάω όταν μιλάω για την Oriflame, γιατί είναι μια ευχάριστη νότα μέσα σε όλο αυτό που γίνεται στην αγορά. Όχι ότι οι πωλήσεις μας έχουν εκτοξευθεί, αυτό που προσπαθούμε και έχουμε καταφέρει να κρατάμε τις πωλήσεις μας σχεδόν στο επίπεδο της προηγούμενης χρονιάς, με πολύ μικρές απώλειες, αν θέλετε, στο πρώτο τρίμηνο. Ο Απρίλιος ξεκίνησε θετικά και είχαμε 10% παραπάνω πωλήσεις από πέρσι, το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Το βασικότερο είναι όμως ότι παίρνουμε μερίδιο της αγοράς, γιατί η αγορά έχει μεγάλη πτώση. Άκουσα, δεν ξέρω κατά πόσον είναι επίσημο, ότι η πτώση των καλλιντικών στο 2012, το πρώτο τρίμηνο, είναι της τάξεως του 24-25%. Ναι, όχι, ισχύει αυτό. Ναι, είναι πάρα πολύ βαθιά η πτώση και το βλέπουμε στην κατανάλωση όλοι μας. Έχουμε καταφέρει λοιπόν να πηγαίνουμε καλύτερα από τον ανταγωνισμό μας, να παίρνουμε μερίδιο της αγοράς, έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε όλες τις θέσεις εργασίας μας. Παλεύουμε να δούμε μέχρι πότε θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Κοιτάμε να αναδιοργανώσουμε τη δουλειά μας, να κάνουμε modernization της δουλειάς μας, ώστε να μπορούμε να είμαστε εδώ και την επόμενη μέρα. Είναι πάρα πολύ βασικό. Μάλιστα. Άρα στα πλάνα σας, όχι μόνο τα επενδυτικά, γενικότερα τα πλάνα σας για να θωρακιστεί η Oriflame στις δύσκολες μέρες που θα συνεχίσουν να έρχονται. Δείτε, πρέπει να συνεχίσουμε την φιλοσοφία μας και την πολιτική μας περί αρίστων προϊόντων, γιατί είναι άριστα τα προϊόντα μας ποιοτικά. Φαντάζομαι θα έχετε δοκιμάσει και κάποια είναι από αυτά. Είναι πάρα πολύ. Πραγματικά η ποιότητα είναι εξαιρετική και βέβαια ακόμα πιο εξαιρετική είναι και η τιμή. Αυτό ναι. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και όταν βλέπεις σε άλλες εταιρείες, ειδικά πολυεθνικές, που ναι, δεν λέω, είναι εξαιρετικά τα προϊόντα, αλλά οι τιμές πλέον είναι απλησίαστες. Και δει βέβαια σε μια κατάσταση όπως είναι η Ελλάδα και την κατάσταση που βιώνει η ελληνική οικονομία. Δηλαδή, οι τιμές πραγματικά είναι απλησίαστες, ενώ εσείς έχετε καταφέρει να κρατήσετε ποιότητα και πολύ χαμηλή τιμή, τουλάχιστον προσιτή, για όσους μπορούν έστω τουλάχιστον να ξοδέψουν, να υπάρξει μια μικρή κατανάλωση και σε αυτά τα προϊόντα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι βασικός τομέας της φιλοσοφίας μας, η σχέση ποιότητας και τιμής, που νομίζω ότι εκεί είμαστε συναγώνιστοι και ιδιαίτερα επειδή αισθανόμαστε την έλλειψη δυνατότητας του κόσμου να αγοράσει, κάνουμε προσφορές συνεχώς σε διάφορα προϊόντα μας, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο μας αυτό το μικρό χαμόγελο, αυτό το μικρό χρώμα και την τάση αισιοδοξίας. Και μην ξεχνάτε ότι με την εταιρεία μας πολλοίς κόσμος κερδίζει χρήματα. Βέβαια, έχετε επενδύσει και σε ένα κοινό, το γυναικείο κοινό, που νομίζω ότι στηρίζει πάρα πολύ τις οικονομίες, την παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή, γενικά η γυναίκα στηρίζει την παγκόσμια οικονομία. Είναι γεγονός. Τα καλλιντικά και όπως το ξέρουμε και εμείς, ήθιστε να λέμε ότι είναι γυναικείο προϊόν. Παρ' όλα αυτά, εμείς οι άντρες μπαίνουμε πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι της ομορφιάς και της περιποίησης, για να σας αρέσουμε περισσότερο και να αισθανόμαστε καλύτερα. Οπότε έχουμε και πάρα πολλούς άντρες τώρα και η γκάμα των ανδρικών προϊόντων αυξάνεται συνεχώς. Και έχουμε και πάρα πολλούς άντρες συνεργάτες οι οποίοι βλέπουν την εταιρεία καθαρά κτίζοντας τη δική τους επιχείρηση και δημιουργώντας την επιχείρηση που αποφασίζουν να κάνουν καριέρα και να κερδίσουν χρήματα για τις οικογένειές τους και για το μέλλον τους. Μάλιστα. Λοιπόν, τουλάχιστον και μία σουηδική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα που τα πηγαίνει καλά. Συνεχίζετε να κρατάτε το μερίδιο αγοράς. Να σας ευχηθώ εγώ καλή συνέχεια, καλό κουράγιο, πραγματικά γιατί θα το χρειαστούμε όλοι, όχι μόνο μόνο επιχειρηματίες. Όλοι οι Έλληνες πολίτες θα χρειαστούν το απαραίτητο κουράγιο για να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες καταστάσεις που θα συνεχίσουν να έρχονται. Έχουν ήδη έρθει, απλά μπορεί ενδεχομένως να έρθουν ακόμα και χειρότερες. Να σας ευχαριστώ και για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο του SBC και ας ελπίσουμε ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Σουηδίας θα καλυτερεύσουν και θα δούμε κάποια στιγμή, εφόσον αλλάξουν τα πράγματα και τα δεδομένα, και τους Σουηδούς να έρχονται να επενδύουν στη χώρα μας. Το ελπίζω και εγώ. Νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Μεγάλο βάρος πέφτει και σε εσάς, τα media, το οποίο έχετε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, είτε το γνωρίζετε είτε όχι. Επηρεάζεται πάρα πολύ όλους εμάς που σας ακούμε και είστε το κανάλι πληροφόρησης δικής μας. Άρα πέφτει βάρος και σε εσάς να είστε απόλυτοι, να είστε αμερόληπτοι και να μπορούμε να παρουσιάζουμε τα πράγματα όπως ακριβώς
Είναι. Ελπίζω κι εγώ σε μια καλύτερη μέρα για την Ελλάδα. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Δεν πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα, έστω και την τελευταία στιγμή. Ξέρουμε εμείς οι Έλληνες πώς να γυρίζουμε τα πράγματα και να βγαίνουμε νικητές στο τέλος. Μάλιστα, το είδαμε και την Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη, στο Final Four με τον Ολυμπιακό, πώς πραγματικά γύρισαν τελευταία. Δεν είμαι Ολυμπιακός. Είμαι φανατικός αντιολυμπιακός, αλλά ήταν, δεν μπορείτε να φανταστείτε την ικανοποίηση και τη χαρά που ένιωσα και σαν Έλληνας με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Μάλιστα. Μπράβο και σε άλλα πολλά, στις υπόλοιπες ομάδες μας και πολιτικά, γιατί όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαρινάκη, να σας ευχαριστήσω. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο.